Ό,τι μαζέψουν δεν του φτάνει και έχουν φτάσει στο, σημείο να αυτοκτονούν από την πείνα. με αποτέλεσμα να παίζεται κορώνα γράμματα το ζωικό μα κεφάλαιο και το μέλλον τη ζωή μα. Σε έναν αργό θάνατο έχουν καταδικαστεί τα μελίσια, γεγονό που σύμφωνα με του μελισσοκόμου οφείλεται στι αλυσιδωτέ επιπτώσει που έχει επιφέρει η τιμή τη ζάχαρη, η οποία εκτοξεύτηκε στα ύψη και χορηγείται πλέον με πλαφών. Μέλισσε που έχουν μείνει χωρί τροφή και μελισσοκόμοι σε απόγνωση αποτελούν πλέον καθημερινότητα. Αυτή τη στιγμή παίζονται κερδοσκοπικά παιχνίδια στο εμπόριο τη ζάχαρης Με αποτέλεσμα, αν βρίσκουμε να είναι υπερδιπλάσια η τιμή τη σε σχέση με πέρυσι, η τιμή η περσινή ήταν γύρω στα 600 ευρώ τόνο, συμπλήν λόγω στην ποιότητα και τη μάρκα, φέτο έχει εκτοξευθεί στα 1300 ευρώ τόνο περίπου. Είναι υπερδιπλάσια η τιμή. Δίνεται με πλαφόν δύο τσουβάλια αναεπαγγελματία. Στα υπόλοιπα μαγαζιά τη Κρήτη με τα μελισσοκομικά εφόδια δεν υπάρχει επάρκεια ζάχαρη. Δεν δίνεται στου μελισσοκόμου η δυνατότητα να ανταποκριθούν στην τεράστια αύξηση που υπάρχει στο 1,40 και στο 1,50 και στο 1,70 που έχουν φτάσει οι μελισοτροφές. Όπω υποστηρίζουν, τα έσοδα για φέτο έχουν χαθεί και δίνεται ένα αγώνα για να σωθούν τουλάχιστον τα μελίσια, αφού πολλέ οικογένειε στηρίζουν ή συμπληρώνουν το εισόδημά του από την μελισσοκομεία. Τα νέα όμω δεν είναι αισιόδοξα. Το εισόδημα δεν θα βγει, άρα δεν υπάρχει θέμα του αν θα βγει ή δεν θα βγει. Δεν θα βγει, είναι ξεκάθαρο. Ε, αυτή τη στιγμή κοιτάμε μόνο το ζωικό κεφάλαιο, να σώσουμε μόνο το ζωικό κεφάλαιο. Γι' αυτό ε, θα επιδιώξουμε και, με, και στο Υπουργείο και συλλογικά όλη η Κρήτη συζητάμε αυτή τη στιγμή να διεκδικήσουμε μία αποζημίωση. Σύμφωνα με τους μελισσοκόμους, από πέρυσι ξεκίνησε ο Γολγοθάς, καθώς επρόκειτο για μία εξαιρετικά θερμή χρονιά, με αποτέλεσμα οι μέλισσες να μείνουν χωρίς γύρι και ακολούθησε ένας από τους πιο δύσκολους χειμώνες. Είχαμε ένα από τους πιο βαριούς χειμώνες ε, της τελευταίας εικοσαετίας και τώρα, ξεκινώντας η άνοιξη πολύ καθυστερημένα, οι μέλισσε έχουν μεγάλε απαιτήσει σε μελισσοτροφή. Όπω τονίζουν, χωρί τι μέλισσε διαταράσσεται η ισορροπία τη φύση και υπάρχουν επιπτώσει στο οικοσύστημα, καθώ αποτελούν του κύριου επικονιαστέ και μεταφέρουν γύρι από το ένα άνθο στο άλλο. Πάντω, τα προβλήματα των μελισσοκόμων τέθηκαν στον Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη κατά την επίσκεψή του στην Κρήτη, με τον κύριο Γεωργαντά να υπόσχεται την οικονομική ενίσχυσή του.